Έχουμε, αγαπητοί φίλοι, αποσπάσματα από έναν φιλικό διαδικτυακό διάλογο με τον ψυχολόγο Νικήτα Καφιό και φίλους της Εκκλησίας σχετικά με τα μέτρα κατά του κορονοϊού, τα οποία μας κρατούν στα σπίτια μακριά από την Εκκλησία και από δημιουργικές δραστηριότητες. Θα μπορούσε να πει κανείς, παραδείγματος χάρη και τώρα με τον κορονοϊό, ότι μας δίνεται η ευκαιρία να αφιερώσουμε ποιοτικό χρόνο στα αγαπημένα μας πρόσωπα ή να συναντήσουμε τον εαυτό μας και να γίνουμε πιο αυθεντικοί. Δεν ξεχνιόμαστε δηλαδή μέσα από τους κοινωνικούς και τους επαγγελματικούς ρόλους που παίζουμε όταν δεν υπάρχει αυτός ο εγκλεισμός με τον κορονοϊό και τρέχουμε σε δραστηριότητες και συναντάμε πρόσωπα και διασκεδάζουμε τον εαυτό μας, δηλαδή τον διασκορπίζουμε κατά κάποιον τρόπο, θα μπορούσε να πει κανείς ότι τώρα μπορεί να συγκεντρωθεί και να κάνει μια πορεία αυτογνωσίας, θα μπορούσε να μελετήσει, να διαβάσει, να ασχοληθεί με την τέχνη, να προσέξει τη διατροφή του, να κάνει σωματική άσκηση στο σπίτι. Και πραγματικά όλοι αυτοί οι τρόποι που αναφέρουμε τώρα έτσι πρόχειρα είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για να προχωρήσει κανείς στην αυτοβελτίωση, να γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος, να βοηθήσει τον εαυτό του να αναπτυχθεί και να προοδεύσει ως προσωπικότητα και ως εαυτός. Από την άλλη μεριά όμως, όταν εμβαθύνουμε στον ψυχισμό του ανθρώπου και ίσως αυτό που λέμε η ψυχολογία του βάθους να ασχολείται λίγο περισσότερο, η αναλυτική ψυχολογία, είναι απίθμενος ο άνθρωπος, ένα μυστήριο και παράλληλα και ένα τραύμα και δεν μπορείς να του πεις κάτι και να το κάνει επειδή είναι σωστό. Δηλαδή αυτές οι προτάσεις, το πιο απλοϊκό ας πούμε, σκέψου θετικά, χαλάρωσε, κάνε δημιουργικές δραστηριότητες, κάνε ασκήσεις αυτοέλεγχου ώστε να μην έχεις εκρήξεις θυμού, έλεγξε το άγχος σου με τεχνικές χαλάρωσης. Αυτά είναι απλά πράγματα, αλλά ακριβώς επειδή τα ακούει ένας ψυχισμός, ένας εαυτός, μια εσωτερικότητα δηλαδή το ακούει, ο δέκτης είναι μια ψυχούλα, ο δέκτης είναι ψυχούλα και ακούει αυτό, μπορεί να μην έχει καμία διάθεση να το κάνει και να πει μισώ οτιδήποτε θα μπορούσα να κάνω για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Αντί να φάω υγιεινά θα παραγγείλω ένα πατατόγυρο ας πούμε. Αντί να γυμναστώ θα κάτσω στο σκοτεινό δωμάτιο να βλέπω τον ταβάνι με κλειστά μάτια. Αντί να δω μια ποιοτική ταινία θα δω μια ανόητη κωμωδία ή ένα χαζό θρίλερ. Διότι ο άνθρωπος δεν μπαίνει σε καλούπια και αυτό το γνωρίζουμε ο καθένας σε ένα προσωπικό επίπεδο. Εκτός και αν είμαστε ένας από τους σπάνιους ανθρώπους, τις σπάνιες προσωπικότητες που ενδογενώς ας πούμε έχουν μια ισορροπία και μια εσωτερική αρμονία ή αν είμαστε χαριτωμένοι και νιώθουμε ζωντανή τη χάρη του Θεού μέσα μας, οπότε εκεί αλλάζουμε level, αλλάζουμε επίπεδο, τα πράγματα παίζονται σε μια άλλη διάσταση. Διαφορετικά αν είμαστε απλοί άνθρωποι και απομακρυσμένοι λίγο από το Θεό, άρα εγκατελειμμένοι στον ίδιο μας τον εαυτό, εκεί αυτό που κάνουμε είναι πολύ λίγο. Και δεν μπορούμε να κάνουμε το σωστό και δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε τις μεθόδους οι οποίες θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Καλά θα κάνουμε να προσπαθήσουμε, δηλαδή το να κάνω τεχνική χαλάρωσης για το άγχος ή το να κάνω γυμναστική στο σπίτι ή το να προσέξω τη διατροφή μου, σαφώς με βοηθά. Το θέμα είναι αν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Γιατί αν είμαι έτοιμος γι' αυτό, ίσως είμαι έτοιμος και για το σπουδαιότερο από όλα, που θα ήταν να γίνω χαρά για τον διπλανό μου, για τους οικείους μου, δηλαδή για τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, το παιδί μου και τους γονείς μου. Να γίνω χαρά για αυτούς, αν θα μπορούσα, να τους δώσω χαρά δηλαδή. Αλλά πολλές φορές όχι μόνο χαρά δεν μπορούμε να δώσουμε και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να φανερώσουμε και Χριστό στους άλλους, αλλά νιώθουμε και φοβερή οργή και θυμό, ο οποίος βγαίνει είτε ως κατάθλιψη είτε ως έκρηξη. Διότι ακριβώς όλοι διαχειριζόμαστε ένα δύσκολο εαυτό. Είπαμε, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά κατά κανόνα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτό που γνωρίζουμε ότι θα μπορούσε να μας βοηθήσει.
θα έλεγα ότι εσύ βοηθήθηκες επειδή μπορούσες να βοηθηθείς. Δηλαδή μπόρεσες να αξιοποιήσεις αυτή τη δυνατότητα που είχες, ώστε να κάνεις πράγματα που είναι ωφέλιμα για σένα. Αυτό φαίνεται να είναι μια ελεύθερη συνειδητή επιλογή. Κατά τη γνώμη μου, και δεν το υποστηρίζουν πολύ αυτό που λέω τώρα, εγώ δίνω ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό, οι περισσότεροι θα έλεγαν ότι είναι μια απλή συνειδητή ελεύθερη επιλογή, εγώ λέω ότι κυρίως είναι κάτι που μπόρεσες να κάνεις. Δηλαδή, στο επέτρεψε ο εαυτός σου και μπορούσες να προσπαθήσεις και να αξιοποιήσεις κάνοντας δραστηριότητες οι οποίες είναι ωφέλιμες για σένα. Το ίδιο και με το μυαλό. Παραδείγματος χάρη, όλοι σκεπτόμαστε αρνητικά και το βλέπουμε αυτό και στους δημοσιογράφους και στους πολιτικούς που ακούμε το δημόσιο λόγο τους δηλαδή, αλλά και από τους γύρω μας ανθρώπους που σκέφτονται συνέχεια αρνητικά. Θυμάμαι σε κάποια στιγμή που μιλάγαμε για τον κορονοϊό και για τα μέτρα, δηλαδή εγώ ντρεπόμουν να πω ότι δέχομαι τα μέτρα αυτά και δεν είμαι ενάντιος στα μέτρα, ακολουθώντας κάποιους επιστήμονες οι οποίοι και αυτοαποκαλούνται αιρετικοί, ας πούμε, καμιά φορά, που έχουν μια διαφορετική άποψη. Δηλαδή, το γεγονός ότι θα μπορούσα να πω, παραδείγματος χάρη, ότι σωστά η Επιτροπή αυτή των λοιμοξιολόγων πρότεινε αυτά τα μέτρα και καλώς η κυβέρνηση τα ακολούθησε. Αυτό με έκανε να ντρέπομαι, διότι θα έπρεπε να υποψιάζομαι κι εγώ ότι κάποιο παιχνίδι παίζεται εις βάρος μας. Και είναι στημένα τα πράγματα δηλαδή, είτε ο κορονοϊός κάποιος τον έβαλε για να μας εμβολιάσουν μετά με τα τσιπάκια, αυτό ήταν πολύ πιο in αν το έλεγες. Ή όπως τώρα που λέγαμε όλοι στον Μητσοτάκη, έλεγαν ότι παίρνεις υπερβολικά μέτρα, υπήρχε μια τάση κατά των μέτρων. Τώρα ας πούμε που κορυφώθηκαν τα κρούσματα και η αντιπολίτευση και άλλοι λένε ότι δεν έπρεπε να το κάνεις αυτό, δηλαδή έπρεπε να πάρεις πιο νωρίς τα μέτρα, καθυστέρησες. Αν έπαιρνε τα μέτρα πιο νωρίς. Τέλος πάντων, αυτός είναι ένας αρνητικός τρόπος σκέψης που αναζητάμε τους ενόχους στην πολιτική, τους αναζητάμε στους δασκάλους, στους υπεύθυνους, στην εκκλησία, στους ιεράρχες. Είναι αρνητική σκέψη, δηλαδή ότι κάποιο παιχνίδι παίζεται και ο άλλος δεν ξέρει, ας πούμε. Δηλαδή φανταστείτε μια πολιτική ζωή, για παράδειγμα, όπου η αντιπολίτευση θα υποστήριζε τις θέσεις της κυβέρνησης εφόσον όντως θα έκρινε ότι είναι σωστές. Κάτι που σπανιότατα τώρα γίνεται ή και καθόλου. Αλλά και εμείς οι ίδιοι να βλέπαμε με μια καλοσύνη όλους τους ανθρώπους, δηλαδή ακόμα και τους συνωμοσιολόγους, δεν χρειάζεται να τους κατηγορήσουμε. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι φυσικό να θεωρήσουν ότι παίζεται κάποιο παιχνίδι από κάποιες μυστικές δυνάμεις που μπορεί να είναι μασονία ή κάτι άλλο. Άλλοι βάζουν, ας πούμε, όχι, είναι στο κέντρο της γης η κύλη γη και μέσα κατοικούν κάποια όντα που, ας πούμε, αυτοί κυβερνούν και υπάρχει μια ελίτ, ας πούμε, πίσω από τις κυβερνήσεις. Δηλαδή όλα αυτά είναι κατανοητά. Δηλαδή κάποιοι θα πούνε και αυτό το πράγμα, κάποιοι θα υποστηρίξουν και αυτό. Όπως θα υπάρξουν, ας πούμε, ιερείς που θα πούνε όχι στη μάσκα, καθόλου μάσκα, ας πούμε. Ο Θεός είναι η θεραπεία, ο Θεός είναι η υγεία, ο Θεός είναι η όντως ζωή. Δεν μπορείς, ας πούμε, να προσκυνήσεις μια εικόνα και να κολλήσεις τον ιό. Είναι μια πολύ σωστή τοποθέτηση κι αυτή. Αλλά μπορεί να υπάρξει και μια άλλη τοποθέτηση που να πει ότι όχι, μπορεί και να κολλήσεις, ας πούμε, από μια εικόνα ή από το χέρι του παπά. Μπορούμε να καταλάβουμε και αυτή και να υποστηρίξουμε και κάποια άποψη, αλλά όχι με ένα φανατισμό, να υπάρχει μια ευληγησία. Δηλαδή να είμαστε πιο χαλαροί στη διατύπωση των απόψεων και να μην βιαζόμαστε να κατακρίνουμε τον άλλο, να τον θάψουμε, να βγάλουμε μια επιθετικότητα, διότι είναι φυσικό να υπάρχουν πολλές και διάφορες απόψεις. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Δεν είναι αναγκαίο αυτό. Και να σεβόμαστε την άποψη των άλλων. Δεν χρειάζεται να τους κατακεραυνώσουμε επειδή διαφωνούν μαζί μας. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει πολύ η άποψη ενός παπά, ας πούμε, ενός καλόγερου, ενός επισκόπου ίσως, ο οποίος θα πει όχι μάσκες. Πολύ χάρηκα που ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τον οποίο τον αγαπώ ιδιαίτερα και τον θεωρώ Άγιο, ο Ειρηναίος, τους λέει όχι μάσκες, λέει, στην εκκλησία, τουλάχιστον μέσα στην εκκλησία μη φοράμε μάσκες. Πόσο μου άρεσε, πόσο αληθινός ήταν αυτός ο λόγος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστός λόγος
ή ότι έχει δίκιο που το λέει. Επίσης, σαφώς νομίζω με τη δική μου αντίληψη ότι δεν συζητάμε για το Άγιο Ποτήριο, ας πούμε, ότι η Θεία Μετάληψη δεν μεταδίδεται με τη Θεία Μετάληψη. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά θα μπορούσε να πει κανείς τι γίνεται με το μάχτρο εκεί, με το μαντιλάκι που σκουπιζόμαστε ή με το χέρι του ιερέα. Μπορεί να προβληματιστεί κανείς, αλλά εμένα μου αρέσουν και οι απόλυτες απόψεις. Δηλαδή που λέει κάποιος, δεν κολλάει ρε παιδί, μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει ασθένεια, η εκκλησία είναι θεραπευτήριο. Μου αρέσει και αυτό, το σέβομαι. Εγώ έχω μια άλλη άποψη, ότι μπορεί να κολλήσει όχι από τη Θεία Μετάληψη, αλλά από το συνωστισμό που υπάρχει εκεί και από την εικόνα στο δικό μου το μυαλό. Στο δικό μου το μυαλό ακόμη και με τα ιερά λείψανα. Αλλά δεν θα κάτσω να το υποστηρίξω αυτό, δηλαδή να επιμείνω να το περάσω σε κάποιους άλλους, γιατί είναι μια υπόθεση που κάνω, μια απλοϊκή τοποθέτηση. Είναι πολύ φυσικό όμως κάποιοι άλλοι να έχουν μια διαφορετική από μένα, έτσι δεν είναι? Οι απόψεις μου είναι υποκειμενικές και πάντα τίθενται σε αμφισβήτηση, δηλαδή δεν τις πιστεύω κι εγώ ίδιος ιδιαίτερα. Τα παιδιά θα επηρεαστούν κυρίως από το σπίτι, από τη μαμά και τον μπαμπά, και δυστυχώς με τρόπους που η μαμά και ο μπαμπάς, και εγώ δηλαδή που είμαι γονιός, δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, αν έχω κάνει ζημιά στα παιδιά μου, έγινε με τρόπο που δεν καταλάβαινα. Πάντως εντός των τυχών, δηλαδή μέσα στο σπίτι προκαλείται και δημιουργείται, ας πούμε, μια προβληματική προσωπικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι χαιρόμαστε που τα παιδιά φοράνε μάσκα, ας πούμε, στο δημοτικό, ότι μας αρέσει. Και μπορούμε να πούμε πραγματικά και να υποστηρίξουμε να μην φοράνε, ειδικά τα μικρά παιδιά. Μπορούμε όμως και να υποστηρίξουμε να φοράνε. Η άποψη των λοιμοξιολόγων εκεί της επιτροπής αυτής μου αρέσουν ιδιαίτερα. Παρά το γεγονός ότι άκουσα και ένα συνέδριο αφιερώνοντας πάρα πολλές ώρες, που ήταν κάποιοι επιστήμονες οι οποίοι υποστήριζαν ότι όλα τα μέτρα είναι λάθος και ο κορονοϊός είναι μια απλή γρίπη. Και είπανε πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις και ήταν γιατροί. Μου άρεσε και αυτό. Δεν θα μπορούσε να μην συμβεί και αυτό. Αλλά παράλληλα βλέπουμε πόσο προσοχή δείχνουν, ας πούμε, οι πολιτικοί και οι λοιμοξιολόγοι και λένε στην πόλη τη μία θα βάλουμε αυτά τα μέτρα, σε μια άλλη πόλη διαφορετικά βάλανε χρώματα, κόκκινα, πορτοκαλί, πράσινα, προσπαθούσαν να μην κάνουν αυτό τον εγκλισμό, ας πούμε, να είμαστε μέσα, και κορυφώθηκε ο αριθμός των κρουσμάτων και μετά αλλάζουν άποψη και προσαρμόζουν συνεχώς την τοποθέτησή τους και τα μέτρα στα δεδομένα τα επιδημιολογικά αυτά. Δηλαδή είναι και μια ωραία προσπάθεια. Τώρα όμως δεν θα τα βάλω και με ένα γονιό που μπορεί να πάει να βρίζει, να μην στείλει το παιδί του. Το καταλαβαίνουμε και αυτό, ας πούμε, είναι πολύ ανθρώπινο. Κάποιος να μην θέλει, ας πούμε, να φοράει τη μάσκα ή οποιαδήποτε άποψη μπορεί να έχει. Είναι κάτι πολύ δυσάρεστο, δεν το θέλει κανείς. Αλλά από την άλλη μεριά φοβούνται, ας πούμε, τώρα τόσο πολύ που θα κρασάρει, ας πούμε, θα σπάσει, θα χαλάσει το υγειονομικό σύστημα, δηλαδή η δημόσια υγεία δεν αντέχει, το σύστημα, ας πούμε, δεν μπορεί να σηκώσει κάτι περισσότερο, και παίρνουν και αυτοί τα μέτρα χωρίς να θέλουν. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, δεν μας αρέσουν, αλλά πάλι δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, αυτή είναι η θετική σκέψη. Λέμε δηλαδή, σεβόμαστε όλες τις απόψεις, ας σκεφτούμε θετικά. Να σου πω για το ένα κομμάτι πάντως ότι εγώ δεν ανησυχώ καθόλου για αυτά. Δηλαδή δεν πάμε στο κατηχητικό, μπορεί να είναι και καλύτερα. Στην εκκλησία, εντάξει, δεν ξέρω, δεν πειράζει, ας πούμε, δεν πειράζει. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο είναι το να μπορούμε σπίτι μας να έχουμε ένα χαρούμενο κλίμα. Δηλαδή αν μπορούμε να έχουμε ένα χαρούμενο κλίμα. Τώρα κάτι άλλο, ας πούμε, είναι ότι θα μπορούσαμε όλοι μαζί να πούμε μια προσευχούλα. Ή για λίγο θα μπορούσε να μας δει το παιδί ότι προσευχόμαστε ή να λιβανίσουμε. Ή... Δηλαδή δεν χρειάζονται πολλά πράγματα, δεν χρειάζονται οπωσδήποτε, δηλαδή δεν πρέπει να νιώθουμε άσχημα. Φανταστείτε, ας πούμε, για παράδειγμα ότι η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία μετέλαβε μία φορά στη ζωή της, λίγο πριν πεθάνει. Δηλαδή 40 χρόνια παιδευότανε χωρίς να έχει τίποτα.
Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να ανησυχούμε. Όχι ότι εμείς θέλουμε να είναι κλειστή η ναή, έτσι. Μακάρι να είναι ανοιχτή. Κοίταξε, το αν θα γίνει καλός χριστιανός ή όχι, πάντως ο άνθρωπος εξαρτάται από άπειρους παράγοντες. Δεν μπορούμε να το προγραμματίσουμε και να το σταθμίσουμε και να το κατασκευάσουμε. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Παραδείγματος χάρη, αν μια μητέρα είναι ανήσυχη και ταραγμένη και αγχώδης, το οποίο το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε και αυτό, αλλά αν είναι έτσι, το να πάει στην εκκλησία ή όχι, ξέρεις, καμιά φορά είναι και μια ταραχή να πας στην εκκλησία. Δηλαδή, την Κυριακή, ας πούμε, γίνεται ένας πόλεμος να ντυθούν, να φτιαχτούν, να τσακωθούν τα παιδάκια μεταξύ τους αν έχουν αδελφάκια, να διαφωνήσουμε με το σύζυγο, πού θα πάμε, τι ώρα θα πάμε. Δηλαδή, μετράνε άλλοι παράγοντες. Δεν είναι απλώς το να πάμε. Μετά πάμε εκεί πέρα, το μυαλό μας είναι αλλού. Δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε ούτε μια στιγμή στα τελούμενα. Υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες. Ενώ μπορεί να κάτσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνεις 10 λεπτά ένα κομποσκίνι, ή άμα θέλεις να κάνεις χίλιες μετάνοιες και να τραβήξεις 5 εκατοστάρια κομποσκίνια, ή τέλος πάντων ένα μικρό 33άρι, δηλαδή ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας. Ως πιστοί δεν μπορεί κανείς να μας κάνει ζημιά. Δεν μπορούν να μας στερήσουν το Θεό ποτέ. Δεν έχουν τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό να πούνε υψηλό δηλαδή και σπουδαίο οι ψυχολόγοι. Εγώ όταν καμιά φορά κάνω ομιλίες, ας πούμε, μπορεί να προετοιμαστώ λίγο και να ακούσω στο YouTube κάνα δύο ψυχολόγους που να πω τι έχουν πει πάνω σε αυτό το θέμα το βράδυ, ας πούμε, επειδή δεν με παίρνει ο ύπνος, και πω από δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά προχθές σε μια ραδιοφωνική εκπομπή για το πένθος άκουσα κάποιους να μιλάνε και πνίγηκα, ας πούμε, δηλαδή μεγάλη ρηχότητα. Οπότε μετά άκουσα στο YouTube την αποκάλυψη στη Δημοτική από μια πολύ ωραία έτσι απόδοση που είχαν κάνει και λέω ανασένω πιο ελεύθερα ρε παιδί μου, δηλαδή μ' άρεσε, ας πούμε, λέω αυτό είναι. Μετά σκεφτόμουν, λέω θα τη διαβάσω και εγώ την αποκάλυψη στα αρχαία, στο πρωτότυπο, μ' αρέσει πολύ. Δεν έχουν να πούν κάτι πολύ σημαντικό και σπουδαίο. Για τον ίδιο λόγο ακριβώς, επειδή δεν έχουν να πούν κάτι σημαντικό και σπουδαίο, μπορούν να μας βοηθήσουν ιδιαίτερα με τα μικρά και τα ασήμαντα με τα οποία ασχολούνται. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ας πούμε, νιώθω άσχημα, έχω νεύρα, έχω μεγάλη θλίψη, όλη μέρα συγκρούομαι με τον αγαπημένο μου, ας πούμε, και τσακωνόμαστε και το σπίτι μου είναι ένας πόλεμος. Ασχολείται με τέτοια πράγματα, δηλαδή είμαι πάρα πολύ πεσμένος, δεν έχω καθόλου ενέργεια και όρεξη και διάθεση για τίποτα. Μετά έχω, ας πούμε, ψυχοσωματικά, δηλαδή γαστρεντερικά, σφιξίματα στο στήθος, στην πλάτη, πόνου στον αυχένα. Ασχολούνται με τέτοια πράγματα. Ενώ βλέπεις, ακούγοντας εκεί την αποκάλυψη με τα άλογα, με τους τοξότες, με τις φιάλες που ανοίγανε, λες τι γίνεται εδώ πέρα ρε παιδί μου, μπαίνουμε σε μια άλλη διάσταση. Ή οι πατέρες που σου λένε, ας πούμε, να είσαι εισάγγελος και να είσαι Θεός κατά χάρη. Και όλα αυτά είναι σπουδαία, μεγάλα και υψηλά. Απλώς ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι τα μεγάλα και τα υψηλά και τα σπουδαία δεν μπορούμε να τα πιάσουμε. Μας βασανίζουν πολλές φορές αυτά τα μικρά και τα ασήμαντα με τα οποία ασχολείται η ψυχολογία και δεν μπορούμε να τα λύσουμε κι αυτά. Ζούμε και ταλέποροι σε ένα επίπεδο ψυχολογικό επειδή δεν μπορούμε να βρούμε ισορροπία και αρμονία στην καθημερινότητά μας και δεν πιάνουμε και τα υψηλά. Δυστυχώς υποψιάζομαι τώρα ότι είναι δύσκολο να είσαι Άγιος, ας πούμε, δηλαδή και λίγο σπάνιο, ας πούμε, είναι. Βέβαια η χάρη του Θεού μας επισκέπτεται και μας σώζει ευτυχώς και τα ασθενή, ας πούμε, ενδυναμώνει και τα θεραπεύει. Διαφορετικά από μόνοι μας είμαστε πολύ ταλέποροι, δηλαδή, και πολλές φορές όλο αυτό που νομίζουμε ότι είναι πνευματική ζωή, όπως και εμένα μου είχε πει κάποτε ένας γέροντας που έκανε ιεραποστολή στην Αφρική, ας πούμε, τότε, ήταν και Γρηγοριάτης, και όταν εγώ ήμουν στην κορυφή, ας πούμε, ένιωθα ότι τα έχω δώσει όλα τα πνευματικά γκάζια, ας πούμε, μου λέει όλα αυτά είναι ο εγωισμός, παιδί μου, δεν έχεις γνωρίσει το Θεό, δεν έχεις γνωρίσει τον Χριστό. Τι λέτε γέροντα, τον απέρριψα, τρελάθηκα. Τελικά τώρα, ας πούμε, λέω, δίκιο είχε, ας πούμε.
Είναι και λίγο δύσκολο δηλαδή να έχεις αυθεντικά πνευματικά βιώματα. Ευτυχώς βέβαια που ο Θεός είναι πάρα πολύ φιλέσπλαχνος και ελεήμων και μας δίνει έτσι να καταλάβουμε την ύπαρξή Του με ψυχή αχάριτος, αλλά και μας υποστηρίζει και μας βοηθά στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή μας βοηθά Εκείνος να παραμείνουμε συνδεδεμένοι μαζί Του. Καμιά φορά και με λανθασμένους τρόπους, αλλά το επιτρέπει αρκεί να είμαστε σε μία σχέση. Και θα θεραπευτούμε κιόλας με το πέρασμα του χρόνου. Εγώ αυτό που υποστηρίζω, δηλαδή και που έχω καταλάβει μέσα από την εμπειρία μου και τους προβληματισμούς και τα βάσανά μου όλα αυτά τα χρόνια, είναι ότι όσο μπορώ να μην αναστατώνομαι, ας πούμε, με κάτι. Δηλαδή αν θέλω να ενεργήσω βέβαια, γιατί όχι, λέμε ναι σε οποιαδήποτε πράξη, δράση, αλλά αν γίνει μια πράξη, καλώς. Να μην υπάρχει μια ανησυχία όμως, βουβή μέσα μας έτσι που μένει, δηλαδή ένα άγχος το οποίο δεν μας οδηγεί πουθενά, μια στεναχώρια. Δηλαδή μια στεναχώρια, ενώ ας πούμε στο ταμείο σου που λένε οι πατέρες, δηλαδή να κλειστείς στο ταμείο σου ας πούμε και μέσα στην καρδιά σου μπορεί να συναντήσεις το Θεό. Ας το πούμε πολύ απλοϊκά, διαβάζεις ας πούμε Ευαγγέλιο ή πατέρες ή ακούς ένα γέροντα. Εγώ ακούω το Λεμεσού τον Αθανάσιο ας πούμε και με φτιάχνει κάπως. Και μετά ας πούμε από αυτό κάνω κάποιες μετάνοιες. Δεν κάνω σε αυτή τη φάση της ζωής μου. Αλλά θυμάμαι κάποτε που έκανα, ας πούμε, 60 μετάνοιες είχα φτάσει. Με 60 μετάνοιες και μετά γονατιστός κάνα 20 λεπτό και μετά κάνα 3ωρο κομποσκήνι, ας πούμε, σε κάποια φάση. Ήτανε πολύ, κάτι πολύ δυνατό, ας πούμε, όλο αυτό. Δηλαδή εκεί δεν μπορούσες να νιώθεις απουσία εκκλησίας, Θεού, πνευματικού. Είχα πνευματικό τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο, θα πήγαινα να τον δω βέβαια. Αλλά εκεί υπάρχει μια πληρότητα. Δηλαδή στο Κύριε Ιησού Χριστέ λέει σών με, όταν συγκεντρωθείς είναι όλα μέσα. Θα μου πεις και η Θεία Μετάληψη, μα εμείς δεν λέμε όχι αλίμονο. Δηλαδή δεν λέμε, δεν αναιρούμε, δεν αλλάζουμε τίποτα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Απλώς λέμε να ησυχάσουμε. Να θυμάμαι και μια φράση του βατοπεδινού του ηγουμένου που λέει βάλε βρε παιδί μου τη μάσκα σου, κάπως έτσι τέλος πάντων. Δηλαδή, σώπα και βάλε τη μάσκα σου. Δηλαδή, κάνε λίγο ταπείνωση εννοούσε. Δεν χάθηκε και ο κόσμος, ας πούμε. Βάλε και τη μάσκα σου. Τώρα, άμα θέλεις να διαφωνείς, εντάξει. Δηλαδή, εγώ, άμα δω χριστιανούς να κάνουν είτε διαδήλωση, είτε να καίνε τη βουλή, δεν το βλέπω αρνητικό αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχουν, ας πούμε, όλες οι απόψεις. Τα δογματικά είναι απόλυτα, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε, ας πούμε, ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι αληθινός Θεός και να αμφισβητήσουμε, ας πούμε, δογματικές αντιλήψεις. Δεν μπορώ να πω ότι η Θεία Μετάληψη εικονίζει το σώμα και το αίμα, αλλά δεν είναι σώμα και αίμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε σε δογματικά θέματα, οι φύσεις του Χριστού, οι υποστάσεις, δεν μπαίνουμε σε τέτοια. Λέμε, ας πούμε, ότι είναι ανθρώπινο αυτή η κοινωνία, αυτή η πολιτεία, η οποία είναι αθεϊστική κατ' εξοχήν, ας πούμε, όλοι ο ευρωπαϊκός πολιτισμός ο σύγχρονος είναι αθεϊστικός, δεν ενδιαφέρεται για την Εκκλησία καθόλου, δεν τον ενδιαφέρει η Εκκλησία. Δεν είναι ούτε υπέρ της, ούτε εναντίον της. Δεν έχουν κανένα στόχο να μας κλείσουν τις εκκλησίες, απλώς δεν θέλουν συνάξεις. Μας βλέπουν σαν μια σύναξη. Σου λέει εκεί μαζεύονται πολλοί, ας το κόψουμε αυτό. Δεν θέλουν να πολεμήσουν κανένας, μα διαφορούν για μας. Δεν τους νοιάζουμε. Και στο κομμωτήριο που το επιτρέπουν είναι γιατί γίνεται με ραντεβού και πάει ένας-ένας. Με την έννοια αυτή και η εξομολόγηση μπορεί να επιτρέπεται. Αν πηγαίνει ένας-ένας με ραντεβού. Δεν θα τους πείραζε. Δεν είναι εναντίον μας η πολιτεία δηλαδή, πιστεύω. Είναι αδιάφοροι. Δεν τους πειράζει, δεν τους ενδιαφέρει η Εκκλησία. Είναι αθεϊστική η κοινωνία μας. Οι νομοθεσίες, όλα αυτά. Δηλαδή όπως το Άγιο Όρος λειτουργεί με βάση ας πούμε το νόμο και το θέλημα του Θεού, το κράτος είναι κοσμικό και λειτουργεί με βάση τους κανόνες, τους κοινωνικούς, τους νομικούς, έτσι, ούτε τους ηθικούς. Δεν υπάρχει ούτε ηθική για το κράτος πια. Αυτοί οι πολιτικοί, οι τεχνοκράτες ας πούμε, δηλαδή τους ενδιαφέρουν μόνο η ευημερία, η οικονομική της πολιτείας και η ευταξία. Είναι καθαρά θεσμοί. Δεν νοιάζεται κανείς για τον Χριστό. Χριστός δεν υπάρχει για αυτούς. Και μπορεί να θεωρούν ότι είναι πιστοί κάποιοι, είναι ένα άλλο θέμα. Δηλαδή μπορεί
ο Μητσοτάκης, ας πούμε, ή ο Τσίπρας να είναι πιστοί ή να μην είναι, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την πολιτική τους δραστηριότητα ιδιαίτερα. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, υποκειμενική αντίληψη ότι ο Τσιόδρας, ας πούμε, είναι καλός χριστιανός. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πει ανοίξτε τις εκκλησίες. Καταλάβατε, γιατί εκεί είναι ως λοιμοξιολόγος και βλέπει την εκκλησία σαν συνάθρηση. Σου λέει, εκεί μαζεύονται άνθρωποι. Αλήθεια είναι ότι μαζευόμαστε πολύ. Φανταστείτε σε ένα πανηγύρι τι γίνεται. Ή πόσες φορές στη Θεία Μετάληψη δεν μαζεύεται κόσμος. Εγώ που πήγαινα σε ένα μοναστήρι στη Χρυσοπηγή, εκατοντάδες άνθρωποι, ο ένας πάνω στον άλλο. Δηλαδή κολλημένοι ήμασταν. Εκεί σου λέει, μα, να μην το κάνετε αυτό, για να μην κολλήσετε. Α, η οικονομική κρίση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, πάρα πολύ σοβαρό, με φοβερό αντίκτυπο στην ψυχολογία μας. Δηλαδή όσοι από εμάς ταλαιπωρούμαστε οικονομικά, αυτό έχει φοβερούς κραδασμούς στην προσωπική μας ζωή και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Βέβαια, ο ένθεος άνθρωπος, εντάξει, είπαμε, είναι σε μια άλλη κατάσταση και διάσταση, αλλά αλίμονό του, αν έχει απομακρυνθεί και δεν είναι πολίτης των ουρανών, όσο πιο πολύ εκοσμικεύεται ο άνθρωπος, πιο πολύ πάσχει και καταλαιπωρείται. Διότι κανείς δεν σε ρωτάει για τους λογαριασμούς σου, αν έχεις λεφτά να τους πληρώσεις. Όλες οι οφειλές, δηλαδή η ΔΕΗ, το νερό, ο ΤΕΑ, συνεχίζουν να έρχονται αυτοί οι λογαριασμοί. Είναι παράδοξο, ας πούμε. Και όταν η οικογένεια δεν έχει τα χρήματα, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα. Δηλαδή αυτό που λέμε, αν δεν έχει γεννηθεί ο ένας για τον άλλον, και αν δεν είναι ισορροπημένοι, και αν δεν έχουν εσωτερική αρμονία, και αν δεν έχουν και Θεό, αλίμονό τους. Πολύ δύσκολη η ζωή. Για τους παντρεμένους με παιδιά αναφέρομαι, έτσι, αυτοί δηλαδή έχουν το πρόβλημα. Η τραγικότητα της ζωής, όπως λέω εγώ, δεν έρεται, δεν αναιρείται, ας πούμε. Έχει μια τραγικότητα η ζωή. Και πώς εν τέλει καταργείται αυτή η τραγικότητα? Δια του Σταυρού και της συμμετοχής στην Ανάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Ο χωρών χωρείτο. Ο έχω νότα ακούει να κοέτω. Εγώ πιστεύω για τον εαυτό μου ότι ούτε χωρών είμαι, ούτε ότα έχω. Είμαι κύμβαλο αλαλάζων. Μπορούμε να κλείσουμε με αυτό. Που αφορά τον προσκεκλημένο σας. Σας θαυμάζω όμως για όλο αυτό που οργανώσατε και που είστε μαζί.